Λοιπόν, είμαστε στο αεροδρόμιο στο Παρίσι. Περιμένουμε να πάρουμε την ανταπόκριση για, για την Κούβα, για τη Αβάνα. Και είμαστε τέσσερις, Αντώνης, Παυλίδης, Αλεξάνδρα και εγώ. Και κάνουμε τετράωρη αναμονή εδώ στο αεροδρόμιο και σε λίγο θα αναχωρήσουμε για την Αβάνα. Να τα πούμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ένα μεγάλο ταξίδι ξεκίνησε. Buenos días από Αβάνα και Κούβα. Είμαστε στην Γκάζα Κολόνια Μικέλ, εδώ μέσα στην Αβάνα. Είναι το πρώτο βράδυ μας. Κοιμηθήκαμε, είχαμε ένα όμορφο βράδυ. Ήρθε μια ραχνούλα με την οικογένεια και τους φίλους της στο δωμάτιό μας. Εγώ με την Αλεξάνδρα και ο Τάσος με τον Αντώνη. Και πίσω μας είναι η παλιά, η Χαβάνα Βιέχα. Και ας μιλήσει και ο φίλος Αντώνης από εδώ. Ουσιαστικά είναι η πρώτη μας. Ουσιαστικά είναι το πρώτο ξύπνημα στην Αβάνα. Παρατηρούμε την παλιά πόλη. Δεν ξέρω αν έχει σταματήσει ο χρόνος 60 χρόνια πίσω. Είναι πολύ γραφικό. Και πες για το πρωινό που μας ετοιμάζουν. Κάτω οι φιλόξενοι άνθρωποι μας ετοιμάζουν ένα όμορφο πρωινό. Είναι αρκετά φιλόξενοι, είναι πολύ χαρούμενοι άνθρωποι παρότι η φτώχεια τους, παρότι την ανέχεια στην οποία ζουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα όμορφο ξύπνημα στο πόλη της Αβάνας. Περιμένουμε να φάμε το πρωινό μας και να ξεκινήσουμε την ξενάγηση στην πόλη. Σε λίγο θα κουρευτώ. Ξεκινήσαμε για τη βόλτα μας την πρωινή στην Αβάνα και βρήκαμε ένα κουμωτήριο κουρίο παραδοσιακό όπως ήταν στα χωριά πριν 40-50 χρόνια και θα κουρευτώ εγώ και θα ξυριστεί και ο φίλος μας ο κουμπάρος ο Τάσος Παυλίδης. Θα ξυριστείς. Μπράβο. Και εμφανώς ανανεωμένος ο Τάσος, μετά το κούρεμα εδώ στο παραδοσιακό κουρίο στην Αβάνα, είμαστε έτοιμοι για να βγούμε για το στους δρόμους της Αβάνα. Παντού ακούγεται μουσική, όλοι χορεύουνε και όλοι είναι χαρούμενοι. Guajira para el recuerdo. Για πες που ήμασταν. Στα σπίτια των κουβανών. Σαν θρίλερ είναι. Λοιπόν, πρώτη συναλλαγή στην Κούβα με το τοπικό τους προϊόν, το κούρο, έγινε. Θέλουν αρκετά μασαριά κουβανή. Μας άνοιξε την καρύδα. Ήπιαμε το χυμό από το ρούμι και από την καρύδα, το χυμό από την καρύδα, μας έβαλε μέσα μέλι, ένα υλικό μέλι και Havana Club και είναι 2 ευρώ αυτό όλο. Και είναι γεμάτο μέσα. Και καρύδα. Εντάξει. Είναι τέλειο. Είμαστε μέσα σε μία... Είμαστε μέσα σε μία Ross Cadillac του 75. Με τον οδηγό μας και τον Ερνέστο. Ερνέστο παντού. Ερνέστο, go to Greece. Και πάμε για το γύρο της Αβάνας. Tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito.
salidas de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Είμαστε στην παραλλαγή της Αμάρης στη Μαλεκόν. Έχουμε το Taxi Driver εδώ, my friend. Και πάμε τώρα στη Χαβάνα Διέχα, στη παλιά Χαβάνα, για να δούμε το Καπιτόλιο και διάφορα άλλα μέρη. Τα λέμε σε λίγο από Χαβάνα, από το στούντιο Μπαλάκας. Γεια σας. Περιπλάνηση στους δρόμους της Αβάνας, μετά την πλάτσα Βιέχα πάμε σε μια άλλη πλατεία εδώ πιο πέρα και είναι η δεύτερη μέρα της παραμονής μας στην πρωτεύουσα της Κούβας και πάμε να δούμε τι γίνεται και σε άλλους δρόμους περπατώντας μέσα να καθούμε στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Οι σκηνές που θα σας δείξουμε αυτή τη στιγμή λέγονται, τις ονομάζουμε απεγνωσμένοι για ίντερνετ. Οι επόμενες στιγμές που θα δείτε στην οθόνη σας λέγονται απεγνωσμένοι για ίντερνετ. Έχει έρθει στη Πιάτσα Ντε Λα Καθεδράλ, λέγεται εδώ, τη διάβασα από εκεί πέρα. Είναι η πλατεία του καθεδρικού ναού, όπου βλέπουμε όπισθεν από εμένα και έμπροσθεν από τον Αντώνη. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε στα σοκάκια της Αβάνας. Πηγαίνουμε προς τα μαγαζάκια για να φάμε αστακό σήμερα. Οι μυρωδιές είναι η μία χειρότερη από την άλλη. Μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Ο κόσμος είναι πολύ ωραίος, πολύ ευχάριστος. Αυτά. Θα τα πούμε σε λίγο. Σας και πάλι. Είμαστε στο δρόμο από την Αβάνα για το Βιναλές που πάμε. Έχουμε σταματήσει σε μια φιλία καπνού που φτιάχνουν τα ταμπάκο, τα φημισμένα πουρα της Αβάνας. Σταματάνε οι τουρίστες εδώ και βλέπουμε τις φιλίες καπνού. Θα πούμε μέσα να δοκιμάσουμε πουρα, να ακούμε πώς τα φτιάχνουν, πώς τα στεγνώνουν, όλα αυτά τα πράγματα. Είμαστε με την Αλεξάνδρα, με τον Αντώνη και τον Παυλίδη εδώ όλοι μαζί. Έχουν 9 κτίρια συνολικά για αυτά εδώ.
3 για τα light τσιγάρα, 3 για τα medium τσιγάρα και 3 για τα πιο βαριά. Εδώ είναι περίπου 45 ημερών στεγνοτήριο, 45 ημερών. Τα φύλλα έχουν αυτή τη μορφή, ακόμα δεν έχουν ξεραθεί τελείως, έχουν ακόμα 15 μέρες, έχουν αλλάξει χρώμα. Είναι τεράστια η ποσότητα, έχουμε πάθει σοκ. Δεν περιμέναμε ποτέ να δούμε κάτι τόσο γκώδες και... Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τρομερή δουλειά και έχουν μεγάλες ποσότητες καπνών. 90% of the production is for the government. 10% the government send us, but in cigar ready. Έχουμε κάνει ακόμα μία στάση στο δρόμο για το Βινιαλές. Να δούμε εδώ τη φανταστική θέα από ένα λόφο πάνω. Σε 5 χιλιόμετρα φτάνουμε στην πόλη του Βινιαλές. Έχουμε σταματήσει εδώ πέρα και θα πάμε να δούμε πώς φαίνεται ολόκληρη η κοιλάδα από ψηλά. Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε σε μια εστία, σε ένα φεστιβάλ Χαμπάνο. Κάπως έτσι λέγεται. Έχουμε έρθει να κάνουμε υπασία με τα άλογα. Τα έχουμε παρκάρει από εκεί και παρατηρούν τώρα τα πουρα πως φτιάχνονται. Εμείς μάθαμε πριν, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Για αρχή ήταν πολύ ωραία η εμπειρία που ανεβήκαμε για λίγα λεπτά στο άλογο. Εγώ χαίστηκα λίγο πάνω. Ο Τάσος ήταν perfect. Τέλος πάντων, τώρα θα συνεχίσουμε. Θα πάμε, θα κάνουμε μια βόλτα με τα άλογα. Θα μας ξεναγήσουν, θα δούμε πώς φτιάχνει το καφέ. Τα πουρα εδώ πέρα. Θα πάμε σε ποτάμια, λίμνες, δεν ξέρω πού αλλού. Θα κολυμπήσουμε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε πάνω στο άλογο. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Μόλις παρκάραμε τα άλογα, κατεβήκαμε. Η πασία ήταν πολύ ωραία, κοροπίδαγε πήγαινε. Από τα 4 τα 2 σέρνονταν, διότι είχε πολλά κιλά βάρος πάνω τους, τα καημένα. Κουραστική ανάβαση εδώ στις λόφους του Πιναντερίου, ήρθε η ώρα να ξαποστάσουμε και να πιούμε μια καρύδα. Ζούμε μεγάλες στιγμές εδώ στη Κούβα και έχουμε τώρα τη δύσκολη κατάβαση μετά, γι' αυτό καθόμαστε εδώ να αράξουμε και να δροστούμε. Buenos días from Viñales. Είμαστε μετά το πρωινό που φάγαμε, το εξαιρετικό πρωινό που μπορώ να πω στη Γκάζα Μύρτα. Έχουμε έρθει εδώ να βρούμε ένα λαμόγιο που γνωρίσαμε χθες, λαμόγιο ντόπιο, τοπικό λαμόγιο. Να μας πάει... Αυτός. Α, ναι, το αυτό λαμόγιο. Buenos días, Pastor. Όλα, όλα. Λοιπόν, το βρήκαμε το φίλο μας το λαμόγιο και θα πάμε μια ξενάκι σε όλη την κοιλάδα του... του Βινιαλές εδώ, Πιναλτερίο, και θα πάμε να δούμε κάτι σπήλαια, κάτι τέτοια, και είμαστε έτοιμοι για την σημερινή μας εξόρμηση. Ωραία. Ήρθαμε να αλλάξουμε τα εισιτήρια για αύριο που θα φύγουμε από εδώ από το Βινιάλες, θα πάμε στο Trinidad. Να αλλάξουμε, το παίξαμε ότι η Αλεξάνδρα είναι άρρωστη για να μας δώσει πίσω τα λεφτά. Την είδανε με το σελφοκόταρο. Ψέματα. Ναι, ναι. Και μας λέει ο τύπος μέσα, άρρωστη έτσι, και βγάζει φωτογραφίες με το σελφοκόταρο έξω, βαμμένη στην πένα, το μαλλί έτοιμο. Ψέματα. 111, χάσαμε 8 ευρώ από κάθε εισιτήριο. Ναι, αντί για τέτοια, μας έδωσε πίσω, λέει αφήστε τις μαγκές, λέει εδώ είναι Κούβα, δεν είμαστε λαμόνια. Βαμμένη, βγάζει σέλφι απ' έξω. 10% ήθελε να μου κρατήσει και το παζάρεψε στο 7,5%. Ψέματα. Ήταν να τους το κρατήσει ούτως ή άλλως αυτό το 10% ή 7%. Απλά έχουν ως συνήθως ο Τάσος παρασύρει τον Αντώνη και γίνει χειρότερος και κοροϊδεύουν μόνιμος. Προσπαθούν να βρουν πάντα ότι φταίει κάποιος άλλος, όχι αυτή. Thank you.
Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá. Είναι η ώρα 4:35, είμαστε αραχτοί στο δωμάτιό μας. Σήμερα είναι χαλαρά η μέρα μας. Πήγαμε στις φιλίες των Ινδιάνων, κάναμε και πραγματάκια, αλλά είναι πολύ χαλαρά. Αύριο σηκωνόμαστε πρωί και ταξιδεύουμε για το Τρινιδάδ. Εκεί θα πάμε, θα κάνουμε φιλίδα. Μπήκαμε επιτέλους στο αμάξι μας. Οι συνθήκες είναι πολύ ευχάριστες και είναι ένα γραφικό αυτοκίνητο Κούβας. Νιώθουμε πώς νιώθουν οι κατηγορούμενοι στις φυλακές, στις μεταγωγές όπως γίνονται. Για να γλιτώσεις κάτι στην Κούβα πρέπει να υποστείς κάτι άλλο. Για να γλιτώσουμε 4 ώρες δρόμου πρέπει να υποστούμε αυτό. Ίσως το επόμενο ταξίδι να γίνουμε νομάδες. Μας έχουν βάλει σε ένα πούλμαν το οποίο φορτώνουν άλογα εδώ μέσα. Και μας είπαν ελάτε εδώ, λέει, με αυτό θα πάτε στο Τρινιδάδ. Αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει, πάρτε, λέει, το λεωφορείο του Βιαζούλ. Εντάξει, στάβλος κανονικός, έτσι. Ο κόσμος ταξιδεύει όρθιος, γιατί τα καθίσματα έχουν πολύ βρώμα. Πω, εμπειρία. Σύμφωνα, θα κολλήσουμε αρρώστιες. Θα κολλήσουμε, δεν ξέρω πώς θα γυρίσουμε. Παιδιά, εντάξει, είναι συγκλονιστικές στιγμές που ζούμε. Ένα πρώην αμάξι που κουβαλάγαν άλογα πόδια και οτιδήποτε τετράποδο και έχουν βάλει θέσεις οι οποίες δεν χωράνε. Ωραία, ναι. Ντομάτες λιωμένες, απίστευτο. Το λιγότερο που θα χωρίζεται βλενόρια και... Εντάξει, μεγάλες στιγμές θα ζήσουν, παιδιά. Αλλά και εξετάσεις αίματος κατευθείαν η Ελλάδα, Φόρθι! Τι γουά! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino. Καλημέρα. Μόλις φάγαμε το πρωινό μας και ετοιμαστήκαμε να πάμε στους καταράκτες, να δούμε τη λίμνη, να κάνουμε μπάνιο, να δούμε τις καταράκτες, τα βουνά. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Καλημέρα και από μένα. Είμαστε στο κέντρο του Τρινιδάδ και πίσω μας βλέπουμε τους ανθρώπους που περιμένουν να πάρουμε δελτίο φαγητό. Σας για ακόμα μια φορά βρισκόμαστε μέσα στο λεωφοριάκι που θα μας πάει στο τόπο της Κολάντες να δούμε τους καταράκτες. Μείναμε δύο τελικά για την από τέσσερις, γιατί ο φίλος Αντώνης και ο φίλος Παυλίδης είναι λίγο ψηλό θεμπέλιδες και βαριεστημένοι. Miento, si te digo que en ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negar. Esto que siento por ti no puede ser legal. Criminal, qué criminal. Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Αλλά στην Ισλανδία που είχαμε πάει με όλα αυτά τα τοπία που είδαμε
δεν ενθουσιαζόμαστε με τίποτα τώρα πια. Αξίζει να την κάνετε αυτή τη βόλτα μέχρι εδώ. Οι φίλοι μας, ο Παυλίδης και ο Αντώνης, χάσανε που δεν ήρθανε. Για πολλούς λόγους, θα τους δείτε μετέπειτα τους υπόλοιπους λόγους. Είναι πολύ ωραία. Περιμένουμε να περάσουμε το 40 λεπτό για να φύγουμε, να πάμε να φάμε και να γυρίσουμε πίσω. Τα λέμε μετά. Se ponga así salvaje, bailame pero con coraje y deja que te apitaca que te sube el traje. Miento, si te digo que en ti no ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Πλατεία, ας πούμε. Ναι. Κεντρική πλατεία. Έχουμε εδώ τις φίλες μας, τις καινούργιες Ειρήνη και Ελένη. Πηγαίνουμε στο Σάντα Κλάρα να δούμε το μαυσοβείο του Τζέφ. Είμαστε σε ένα αυτοκίνητο. Σε παρακαλώ, βγάλε βίντεο αυτό που σκούπισε στο τζάμι. Και θέλω να πεις και τι ήταν. Και τι είναι στην κάμερα. Βγάλε το βίντεο. Ξαφνικά μας έπιασε μια βροχή κάπου στη μέση του δρόμου και βγάζει ο τύπος εδώ, ο δικός μας, ένα πανί να σκουπίσει γιατί θόλωσαν τα τζάμια με τα ζεστή τέτοιο. Λοιπόν, και ξαφνικά μου λέει πάρε και εσύ. Και πάρω εγώ, σκουπίζω κανονικά, σκουπίζω επειδή είχε πολύ θολούρα, σκουπίζω 5-6 φορές και διαπιστώνω το φοβερό ότι ήταν βρακί του. Ναι, είναι το βραγί που μόλις και αλλάξει. Φτάσαμε. Όλα, κλειστό παιδιά. Φάγαμε φόλα. Όλα, φάγαμε φόλα. Αλλά εντάξει, δεν είχαμε παίξει, είναι λίγο νέο. Όπως βλέπετε, καιρός είναι καταπληκτικός. Μόνο η εμπειρία με τον οδηγό, εντάξει. Το βραγί που έπιασε ο Τάς, δεν θα το ζούσαμε, δεν ερχόμασταν. Ωραία ήταν, ωραία. Buenos días, amigo από Κούβα. Είμαστε από Καραβική και θέλω πολλούς πολλά φιλιά στα παιδιά μου, στον Νίκο, στον Κοσμά και στην Ελένη. Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Πολλά φιλιά σε όλους τους φίλους στην Ελλάδα. Ηλία Τασίδη, Ηλία Γεωργιάδη, Σωτήρη Μίκη με τα μπουζούκια του. Παναγιώτη αδελφό, αδέρφια μου και σε όλους τους φίλους που έχω ξεχάσει. Buenos días amigos, mi nombre es Tasos. Βρισκόμαστε στο Cayo Coco και δίπλα είναι το Cayo Largo στην Νότια Κούβα. Νότια είναι η Τζαμάικα. Ανατολικά είναι η Δομινική Δημοκρατία και στα δυτικά βρίσκεται λίγο πιο μακριά το Μεξικό. Χαιρετίζουμε όλους τους φίλους στην Ελλάδα από το στούντιο Μπαλάσκας για ακόμα μια φορά. Γεια σας. Φτάσει στο αεροδρόμιο Χωσέ Μαρτίν στην Αμπάνα. Είναι τις τελευταίες στιγμές του ταξιδιού, του υπέροχου ταξιδιού που ζήσαμε. Λίγος κόσμος όπως βλέπουμε. Και περιμένουμε τώρα να κάνουμε, κάναμε τσεκίν και περιμένουμε να κάνουμε έλεγχο διαβατηρίων. Και περιμένουμε να φύγουμε επιτέλους από αυτή τη χώρα. Περάσαμε ωραία, αλλά ήταν λίγο κουραστικά. Εντάξει, θα τα πούμε και στο αεροπλάνο πάνω.